μαζί μου. Κόβεται η πνοή μου. Όταν σου μιλάω, πάντα τρέμει η φωνή μου. Το γνωρίσαμε ως θηρίο. Σήμερα ο Κώστας Δρακούλας, όπως είναι το κανονικό του όνομα, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Έχει αποκτήσει το δικό του τατού στούντιο αλλά και κλινική αφαίρεση στατουάζ. Ο Μιχάλης Πλεμένος το συνάντησε και εκείνος μίλησε για τα νέα δεδομένα της ζωής του και την πατρότητα. Είμαστε το μόνο μαγαζί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που με άδεια ιατρικού συλλόγου έχουμε αφαίρεση τατουάζ σε ένα συστεγαζόμενο χώρο που κάνουμε και τατουάζ. Και αυτό το κάνω εγώ. Δεν το κάνει κανένας άλλος, δεν έχω υπάλληλο, το κάνω ο ίδιος. Μιλάω με τον πελάτη ο ίδιος, απαντάω στα μηνύματα ο ίδιος και το κάνω ο ίδιος πάντα με την παρουσία γιατρού βέβαια. Έχει χρειαστεί να σβήσει τατουάζ που μπορεί να κάνει κάποιο πολύ μικρό και να το μετάνιωσε. Εγώ μόνο και μόνο, όχι, δεν έχει χρειαστεί ποτέ να σβήσω τατουάζ. Έκανα όμως τατουάζ και έκανα βίντεο στο YouTube, τατουάζ που μου το κάνανε τα παιδιά, κανονικά με βελόνες, μοτεράκια, αίματα, μελάνια, τα πάντα. Και μετά το αφαίρεσα και το έδειξα αυτό στο YouTube, κανονικά όλη τη διαδικασία που έγινε και τη διαδικασία αφαίρεσης που την έκανα ο ίδιος στον εαυτό μου. Αυτό το έκανα καθαρά για διαφημιστικούς λόγους. Είναι ξεκάθαρο. Ξέρα ότι η μουσική είναι κάτι το οποίο δεν είναι για πάντα. Τουλάχιστον το είδος που υπηρετούμε εμείς, που ήταν το hip hop, ήταν κάτι το οποίο έρχεται και παρέρχεται. Γενικά μου αρέσει πολύ το τατού, η μουσική και οι μοτοσυκλέτες. Το τατουάζ όμως, επειδή είναι πιο άμεσο και έχει πιο πολύ τέχνη, έγινε το επάγγελμά μου. Ήσουν όμως πάνω στο πικ της καριέρας σου που τα εγκατέλειψες. Όταν το λες αυτό σε μια κάμερα και ειδικά όταν τα έχεις παρατήσει ήδη 5 χρόνια, ο άλλος μπορεί να πει ότι έλα μωρέ, εξέβρασε η φάση και τα παράτησες αφού γιατί δεν σε θέλανε οτιδήποτε. Ο DJ Ρίκο από τους Νεύμα, που ήταν και από τους πιο κολλητούς μου φίλους στη μουσική, ήξερε. Ταξιδεύοντας πάντα όταν πηγαίναμε στις συναυλίες, του έλεγα ότι κοίτα να τις βαγγέλει εγώ. Όπου να είναι, θα παντρευτώ, θα τα παρατήσω. Δεν θέλω να συνεχίσω να κάνω πράγματα και να αρχίσω να φτηνένω. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή κακά. Και ούτε εγώ που το έκανα είμαι πιο μάγκας από τους άλλους που το συνεχίζουν. Ο καθένας όμως έχει το ποτήρι του και κάποια στιγμή γεμίζει και ξεχυλίζει γι' αυτόν. Πέρσι με πήρε ο Παπαδόπουλος ο Κυριάκος να γράψω ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Νίκο τον Κουρκούλη. Και ο Νίκος Κουρκούλης είναι κολλητός φίλος μου, τον αγαπώ, είναι τραγουδιστάρας μεγάλος. Δεν είμαι σε φόρμα. Ξεκάθαρα χάζω μπαμπάς, δεν γίνεται διαφορετικά. Το θηρίο δηλαδή τελείωσε. Το θηρίο έχει τη συνέχεια του και το λόγο ύπαρξής του που είναι τα παιδιά του. Ο γιος μου είναι ωραίος που πλέον βλέπει ας πούμε σειρές τα μαύρα μεσάνυχτα που παίζω λίγο και είμαι βέβαια χοντρός εκεί και λέει ο μπαμπάς, αλλά το καταλαβαίνει. Το παιδί ήδη ξεκινάει φέτος να πηγαίνει να κάνει σεμινάρια σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο για μοτοσυκλέτα. Έχει χρόνο, εννοείται. Όταν απαγορεύεις κάτι σε ένα παιδί, φτιάχνεις χαζά παιδιά. Ενώ ρε παιδί μου ότι το κάνεις να το απαιτεί, να το κάνει βεβαιασμένα. Για μένα η Eurovision είναι, πώς να το πω, λίγο λαϊκοψαροκόστενα φάση. Δηλαδή, άμα δεις τα τραγούδια που πάνε στην Eurovision, πολύ σπάνια ένα τραγούδι θα ξεχωρίσει. Και δεν το λέω για την Ελένη, προς Θεού. Το λέω για την Eurovision σαν διαγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα και τα μικρόφωνα που χρησιμοποιούν είναι παλιάς τεχνολογίας. Είναι όλο το πράγμα λίγο παλιακό. Δεν μου άρεσε ποτέ.